Μετά από 3 μήνες παραδίδονται επιτέλους, κυρίες και κύριοι, μάσκες στα σχολεία σε κανονικό μέγεθος αυτή τη φορά. Η Αδαμαντία Λιόλιο θα μας πει περισσότερα. Λίνα, φαίνεται πως οι εξελίξεις, οι ραγδαίες του κορονοϊού είναι αυτές οι οποίες πρόλαβαν τον αρχικό προγραμματισμό. Έχουμε λουκέτο στα σχολεία, ωστόσο το σύνολο των μασκών κατά 95% όπως πληροφορούμαστε από την ΚΕΔΑ έχουν διανεμηθεί στους Δήμους. Εμείς βρισκόμαστε στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής όπου έχει παραλάβει 22.000 μάσκες. Τα σχολεία βέβαια είναι κλειστά. Το επόμενο διάστημα όταν ανοίξουν θα μπορέσει να γίνει και η διανομή των μασκών στα σχολεία. Αναλογούν τρεις μάσκες για τους μαθητές. Τις σωστές αυτή τη φορά διαστάσεις είναι σε 2 μεγέθη, πιο μικρό μέγεθος και το μεγαλύτερο. Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στις 22 Αυγούστου είχε ληφθεί η αρχική απόφαση για την κατασκευή των μασκών και τη διανομή στα σχολεία. 4 μήνες μετά, λοιπόν, και ενώ ο χρόνος τίνει να φτάσει στο τέλος του, οι μάσκες αυτές είναι έτοιμες και παρέδονται στις σωστές διαστάσεις. Ο δεύτερος διαγωνισμός, ωστόσο, ουσιαστικά είχε ανακοινωθεί στη διάρκεια στις 15 Οκτωβρίου, με μια προθεσμία μέχρι τις 21 Οκτωβρίου προκειμένου να γίνουν οι αντίστοιχες δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους αναδόχους και χρειάστηκαν λοιπόν τουλάχιστον 2 μήνες προκειμένου να κατασκευαστούν και να τηρηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία από το ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να κατασκευαστούν και να διανεμηθούν στα σχολεία.